καύτωμα. Μια βαθιά πληγή στην ανθρώπινη ιστορία. Μια διεθνική γενοκτονία του άλλου. Του Εβραίου, του Κομμουνιστή, του Μάρτυρα του Ιεχωβά, του Ομοφυλόφιλου, του Ρωμά. Και στα στρατόπεδα εξόντωσης, εκεί που η ανθρώπινη υπόσταση εισέπνεε τρόμο και εξέπνεε θάνατο, εκεί όπου τα κρεματόρια ήταν ελευθερία, σύμφωνα με τον Οβαδία Μπαρούχ, επιζήσαντα του Auschwitz-Birkenau Εβραίου από τη Θεσσαλονίκη, μια ιστορία εξέγερσης επιβεβαιώνει την υπεράνθρωπη δύναμη της ψυχής. Κομάντο αποκαλούνταν στα στρατόπεδα εξόντωσης οι ομάδες εργασίας με διάφορες αρμοδιότητες, μία από αυτές η Sonderkommando, το ειδικό κομάντο για τους θαλάμους αερίων και τους φούρνους στα κρεματόρια. Άνθρωποι χειροδύναμοι καταδικασμένοι να δουν τους δικούς τους να πεθαίνουν. Βοηθούσαν τους μελοθάνατους να ξεντηθούν πριν μπουν στους θαλάμους αερίων. Μετέφεραν τους νεκρούς στους φούρνους. Μετέφεραν και τη στάχτη τους όπου τους υπαγόρευαν. Ζούσαν αυστηρά απομονωμένοι και περιοδικά εξοντώνονταν οι προηγούμενοι από τους επόμενους για να μην διαδοθεί το ζωφερό μυστικό των Ναζί. Αυτοί οι άνθρωποι που έβλεπαν τη φρίκη με τα ίδια τους στα μάτια ένιωσαν ότι κάτι έπρεπε να γίνει και γεννήθηκε μέσα τους η ιδέα της εξέγερσης. Ιούνιος 1944. Οι Εβραίοι της Κέρκυρας αρνούνται να αναλάβουν εργασία στα κρεματόρια και εκτελούνται ομαδικά. Στις 15 Αυγούστου του ίδιου έτους, η πρώτη σχεδιασμένη απόπειρα εξέγερσης Πολωνών, Ρώσων και Ελλήνων Εβραίων ανατρέπεται την τελευταία στιγμή. Τον Οκτώβριο του 1944, ο Αλβέρτο Σερέρα από τη Λάρισα, αξιωματικός του ελληνικού στρατού και μέλος του Sonderkommando, προσπαθεί να αποδράσει κατά τη διάρκεια της μεταφοράς της τάχτης των κρεματορίων στον ποταμό Βιστούλα. Ο Αλβέρτο Σερέρα, νεκρός με σώμα παραμορφωμένο από τις σφαίρες των SS, μεταφέρεται στο στρατόπεδο και εκτίθεται προς παραδειγματισμό. Όλοι οι κρατούμενοι υποχρεώνονται να περάσουν και να τον δουν πριν αυτός καεί. Στις 7 Οκτωβρίου, ημέρα Σάββατο, οι Γερμανοί επιχειρούν να απομακρύνουν επιπλέον 200 άντρες, Έλληνες και Ούγγρους, που έχουν ήδη επιλεγεί για εξόντωση. Ώρα 2.30 το μεσημέρι. Μια ομάδα των SS καταφτάνει με ονομαστικούς καταλόγους για τη δεύτερη διαλογή. Οι Πολωνοί στο κρεματόριο 1 ξεκινούν την εξέγερση. Ακολουθούν οι Ούγγροι στα κρεματόρια 3 και 4, ενώ οι Sonderkommando του κρεματορίου 2 προσπαθούν να το σκάσουν περνώντας μέσα από τα σειρματοπλέγματα. Στο κρεματόριο 1 αφοπλίζουν και ρίχνουν ζωντανό στο φούρνο έναν από τους πιο αδίστακτους φύλακες των Ναζί. Κάποιοι άλλοι Sonderkommando ορμούν στους Γερμανούς φρουρούς και τους αφοπλίζουν. Οχυρώνονται μέσα στο κρεματόριο 4 με τα λίγα όπλα που έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν με τη βοήθεια τόσο της πολωνικής αντίστασης όσο και 4 γυναικών που τους έχουν προμηθεύσει με δυναμίτη. Η Έλα Γκάρτνα, η Ρεγκίνα Σαφίρ και η Εστέρα Βάλτσπλουμ είχαν κλέψει τον δυναμίτη από το εργοστάσιο Ουνιών όπου δούλευαν. Η Ρόζα Ρομπότα, που ανήκε στο Κάναντα Κομάντο που γινόταν η διαλογή των ρούχων των κρατουμένων, είχε μεταφέρει τον δυναμίτη στο Sonderkommando. Ωστόσο, όπως αφηγείται ο Λέον Κοέν, κάποιοι μη Έλληνες φυλακισμένοι παίρνουν όπλα από τους εξεγερμένους και τα επιστρέφουν στους Γερμανούς. Ακολουθούν πυροβολισμοί στον αέρα. Πανικός. Μια ομάδα 25 Εβραίων από την Ελλάδα κινούνται προς την έξοδο. Τρέχουν 50 μέτρια στο κρεματόριο 4. Αρπάζουν τα όπλα 2 Γερμανών και κλείνονται στο κρεματόριο. Όλοι οι φυλακισμένοι περιμένουν. Ξαφνικά, οι Γερμανοί αρχίζουν να πυροβολούν με πολυβόλα. Οι εξεγερμένοι ανταποδίδουν, όμως η μάχη είναι άνηση. Έχουν μόνο τουφέκια και ξεμένουν γρήγορα από πολεμοφόδια. Το επόμενο βήμα, οι Εβραίοι πυρπολούν το κρεματόριο 4. Εξαγριωμένοι οι Γερμανοί αρχίζουν να σκοτώνουν όσους βρίσκονται μέσα στο κρεματόριο 5 και συλλαμβάνουν όσους δεν έχουν ήδη πέσει νεκροί. Την επόμενη μέρα, αποτεφρώνονται οι νεκροί Εβραίοι της εξέγερσης από τους αναπομείναντες Sonderkommando.
επίλογος της εξέγερσης του Auschwitz γράφεται στις 2 Ιανουαρίου του 1945. Οι 4 κρατούμενες γυναίκες που βοήθησαν στην εξέγερση απαγχωνίζονται μπροστά στις συγκρατούμενές τους. Ωστόσο, όπως είπε και ο επιζών Μαρσέλ Ναντζαρί, αυτοί οι επαναστάτες, έστω και για ολίγα λεπτά, ευρέθησαν ελεύθεροι.